Κάνε ένα ελληνικό όνομα. Δεν είναι κάποια γραμματέα κάποιου κοινού. Είναι αυτός ο Γκίλτεν Μίτσελς. Δεν λέει Θεοχάρης, δεν λέει Μαυραγάνης, δεν λέει Στουρνάρας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτός είναι ένα ξένο όνομα. Εάν κουγκλάρετε αυτό το όνομα, ψάξει το διαδίκτυο. Τι είναι αυτός ο Γκίλτεν Μίτσελς? Είναι tax advisor στο Δούνου του. Φορολογικός λοιπόν σύμβουλος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχει κάνει φορολογικό σύστημα. Ναι. Έχει κάνει φορολογικά συστήματα όπως είναι στη σχετική ανάρτηση. Ναι. Στο Πακιστάν, στην Ιεμένη, στη δηλαδή, Σύρια. Δηλαδή, μας λέτε, μισό λεπτό κύριε Αλεξάνδρου, γιατί είναι σοβαρή καταγγελία. Στη Λετωνία. Μας λέτε λοιπόν ότι αυτός ο κύριος έφτιαξε ένα φορολογικό νομοσχέδιο που σίγουρα κάποιοι θα τον βοηθήσουν. Γιατί δεν μπορεί να κάνει το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, θα έχει συνεργασία σίγουρα με Έλληνες. Δεν μπορεί να το φτιάξει από μόνο του. Το έφτιαξε αυτό το νομοσχέδιο, το συνέταξε, το έγραψε στον υπολογιστή του τον προσωπικό και το στείλε. Μεταφρασμένο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, αυτή είναι η καταγγελία σας. Ακριβώς είναι τα στοιχεία και μακάρι να παρέμβει και η δικαιοσύνη για αυτά τα ζητήματα. Είναι τα στοιχεία, αυτά που ζητούσαν κάποιοι και λέγανε αποδείξτε την καταγγελία σας. Είναι τα στοιχεία ότι φορολογικό νομοσχέδιο γράφτηκε από το Δούνου του, από ξένο συντάκτη. Κύριε είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μέχρι τώρα σκίζαν καλτσόν καλοκαιριάτικα και λέγαν τι πράγματα είναι αυτά. Και θέλω να συγχαρώ και να μην μιλήσω άλλο. Τον κύριο Κακλαμάνη, γιατί είχε την γενναιότητα να αναδείξει ένα θέμα για το οποίο πολλοί βουλευτές όχι απλά δεν ασχολούνται, αλλά όταν βγει κάποιος και τα καταγγείλει, σφυρίζουν αδιάφορα. Κύριε Κακλαμάνη, εσείς θα επιμείνετε τώρα να. Βεβαίως. Έχω κάνει και έτσι κατάθεση σε γράφων, όχι μόνο ερώτηση. Μάλιστα. Πριν συνεχίσουμε τα σχόλια, να βάλουμε στην κουβέντα μας τον, τον καθηγητή οικονομικής θεωρίας, τον κύριο Βαρουφάκη. Καλημέρα σας.